Σήμερα ένα διαφορετικό βίντεο. Σε όσους αρέσει ο καλός καφές θα έχετε παρατηρήσει ότι μετά από λίγο καιρό που θα μείνει ανοιγμένος είτε η συσκευασία ή τον έχουμε πολύ καιρό αποθηκευμένο σε, ακόμα και σε κλειστό πακέτο, μυρίζει κάπως περίεργα. Το ιδανικό θεωρώ θα ήταν να έχουμε σε αυτή τη μορφή τον καφέ και να έχουμε μία μηχανή να κόβουμε όποτε θέλουμε και να έχουμε πάντα φρέσκο καφέ στο σπίτι. Αυτό είναι καλό και για αυτούς που ξέρουν να ξεχωρίζουν ένα καλό καφέ, αλλά και για αυτούς που πίνουν μια φορά στο τόσο καφέ, οπότε θα μπορούν να αγοράσουν σε αυτή τη μορφή και να τον τρίψουν όποτε θέλουν να πιούν ένα καλό καφέ. Βρήκα αυτήν εδώ τη συσκευή. Βασικά έχει τη λειτουργία ενός μίξερ, ενός πολυκόφτη, αλλά είναι ειδικό για καφέ. Έχει μέσα αυτά τα δύο μαχαίρια. Λεπτομέρειες για τη συσκευή θα βρείτε στην περιγραφή. Είναι ένας μήλος άλεσης καφέ. Όταν πήγα στο κατάστημα που προμηθεύτηκα τους κόκκους εδώ, του είπα να μου δώσει εσπρέσο και να μου δώσει και ελληνικό. Ότι αγόρασα, του είπα, μία μηχανή του καφέ και θέλω να τρίψω. Και μου λέει, καλά, τον ελληνικό, μου λέει, σε βλέπω να μου τον φέρνει σε κάνα 2 ώρες πίσω να στον τρίψω. Και ο λόγος ήταν ότι δεν υπάρχει, μου λέει, δεν θα βρεις εύκολα μηχανή στο σπίτι που να σου τρίψει τον ελληνικό καφέ όπως το κάνει μια επαγγελματική μηχανή σε καφεκοπτία. Τότε ήταν που πείσμωσα και είπα να τον πάρω για να δω ακριβώς αν μου κάνει η μηχανή τη δουλειά που θέλω. Είναι αυτή εδώ. Λειτουργεί με ρεύμα 400W και στην ουσία είναι μία μηχανή άλεσης καφέ για να έχουμε πάντα φρέσκο καφέ στο σπίτι μας. Δεν το θεωρώ υπερβολή, γιατί δεν είναι ακριβή σαν συσκευή. Δεν είναι υπερβολή δηλαδή να το έχει κάποιο σπίτι του, αν πίνει, αν του αρέσει ο καλός καφές. Πάμε να δούμε, να το βάλουμε στην πρίζα. Λειτουργεί με αυτό εδώ το κουμπί. Αν δεν είναι κλειστό το καπάκι δεν λειτουργεί. Την ίδια λογική που έχουν και οι πολυκόφτες. Και πάμε να δούμε πώς θα μας κάνει τον καφέ και με πόση ώρα λειτουργίας. Και δεν το κράτησα πολλή ώρα. Αν θέλουμε να κόψουμε πολύ, αυτό που κόψαμε το βάζουμε σε ένα βαζάκι. Μέσα στη συσκευασία είχε και ένα πινελάκι. Για όσους ξέρουν από καλό καφέ σίγουρα θα φανεί χρήσιμη μια τέτοια συσκευή, για άλλους θα φανεί υπερβολή. Το κόστος δεν είναι μεγάλο και πάντα θα έχετε φρέσκο καφέ στο σπίτι. Τον κόβετε όποτε θέλετε. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί βίντεο με αναλυτική παρουσίαση και πώς λειτουργεί μια ηλεκτρική κουβέρτα, ηλεκτρικό υπόστρωμα μάλλον, και αν συμφέρει ή δεν συμφέρει οικονομικά, καταναλώσεις κτλ. Και αν συμφέρει καλύτερα να έχουμε μια συσκευή που να μας θερμαίνει ολόκληρο το σπίτι. Και αν είστε για πρώτη φορά στο κανάλι μου, κάντε μια εγγραφή να γίνετε συνδρομητές.